Γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε δημιουργία βίντεο. Video editing, επειδή δεν μου αρέσει να τα λέω στα ξένα, στα αγγλικά, θα τα λέω στα ελληνικά. Να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα βίντεο και μάλιστα σε μορφή 4K. Υπάρχουν αρκετοί που αμφισβητούν την ικανότητά μου στο editing, στο edit, ειδικά οι πιτσιρικάδες, οι νεαροί. Επειδή την χάνει να έχω ένα κανάλι στο YouTube εδώ και χρόνια και είχα και πολύ πιο πριν άλλο κανάλι, πάντα μου άρεσε και πάντα είχα τις γνώσεις και έχω και την εμπειρία αυτή τη στιγμή να κάνω επαγγελματικά edit βίντεο. Και για να το αποδείξω στους πιτσιρικάδες, γιατί νομίζουν ότι μόνο αυτοί τα ξέρουν όλα αυτά της τεχνολογίας και κάνουν φυσικά μεγάλο λάθος, έτσι, θα σας το αποδείξω πώς μπορούμε να κάνουμε ένα επαγγελματικό βίντεο και να τρέχει σε 4K. Θα χρειαστούμε ένα φόντο πίσω με λαχανή χρώμα για να κάνουμε και green screen, γιατί το βίντεο θα περιέχει και green screen μέσα, θα βασίζεται στο green screen περισσότερο. Εγώ έχω βάψει, όπως βλέπετε, την επιφάνεια του τοίχου λαχανή πράσινο, το έχω σταθερά έτσι για να κάνω όποτε χρειαστεί green screen. Αν δεν θέλω να φαίνεται αυτό το πράγμα, γιατί δεν μου αρέσει αυτός ο χρωματισμός, έτσι, είναι μόνο για green screen, έχω ένα πανί μόνιμα κάτω, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορώ να το σηκώσω, ωραία, και με δύο κλειψάκια να το ενώσω με δύο καρπάκια στον τοίχο και να γίνει μαύρο. Και από εκεί και πέρα να έχω και ένα background μαύρο. Και άμα θέλω μπορώ να βάλω και μπλε κουρτίνα ή κίτρινη, αναλόγως το χρώμα. Αλλά προτίμησα να βάψω τον τοίχο και μου είναι πολύ χρήσιμο, θα έλεγα. Αυτό το βίντεο τώρα που παίζει, που γίνεται καταγραφή, αυτό το κομμάτι θα χρησιμοποιήσω για να σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε ένα video editing. Ωραία, μια δημιουργία βίντεο σε 4K. Το κόβω τώρα το βίντεο γιατί θα το χρειαστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχω κατεβάσει το βιντεάκι αυτό. Πάμε τώρα να ανοίξουμε και την καταγραφή οθόνης. Εγώ χρησιμοποιώ το NEMB4 Screen Recorder. Ανοίγουμε την καταγραφή οθόνης, έτσι όπως βλέπετε ηχογραφώ στο μικρόφωνο και τον ήχο. 1, 2, 3, 4, βλέπετε, για να παντρέψω τον ήχο του βίντεο, να τον μηδενίσω μάλλον και να προσθέσω το βίντεο τον ήχο του μικροφόνου, έτσι, έχει καλύτερη λήψη το μικρόφωνο από ότι η κάμερα. Τι κάνουμε τώρα, μπαίνουμε στο YouTube. Και επιλέγουμε ένα βίντεο. Παράδειγμα αυτό εδώ που είναι σε 4K και δείχνει και την Ελλάδα. Ωραία. Θα μεγενθύνουμε την οθόνη και θα κάνουμε καταγραφή. Βλέπετε εδώ πέρα, έχει αρχίσει η καταγραφή και κάνω καταγραφή σε 4K. Άμα θα προσέξετε, πάνω αριστερά γράφει Flying Over Greece. 4K, έτσι, amazing, beautiful, nature και λοιπά, with relaxing music for stress relief. Αυτό θα το εξαφανίσουμε γιατί μπορεί να περάσει από copyright. Όπως και κάτω δεξιά το σύμβολο αυτού που ανέβασε το βίντεο. Θα το εξαφανίσουμε και αυτό για να μην έχουμε προβλήματα, για να μην έχουμε πρόβλημα με πνευματικά δικαιώματα, έτσι. Κόλπα είναι αυτά του Johnny the Fox. Θα το αφήσουμε να κάνει μια καταγραφή 5 λεπτά, όσο κρατάει και το βιντεάκι που έγραψα εγώ, έτσι, για απλά να κάνουμε το δοκιμαστικό. Δεν θα κάνουμε ένα βίντεο τώρα να κρατάει μία ώρα, θα κάνουμε ένα βιντεάκι το οποίο να κρατάει 5 λεπτά, για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δημιουργία, την άτιμη ενός επαγγελματικού βίντεο. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε όλο, μπορούμε να το κόψουμε, αλλά σπάρει περισσότερα πλάνα. Ήδη είμαστε στα 2 λεπτά περίπου, καταγραφής, οθόνης. Δεν πειράζει, το κόβω εγώ για να μην καθυστερούμε, ωραία.
Το κόβω λοιπόν, βγαίνουμε από το ίντερνετ και πάμε τώρα στο φάκελο που το αποθηκεύσαμε. Είναι αυτό εδώ, όπως βλέπετε. Ωραία. Αυτό είναι το βίντεο μας. Έχω ανοίξει ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας, τον οποίο τον ονόμασα Δημιουργία Βίντεο, ο οποίος περιέχει μέσα το βίντεο το δικό μου, που είναι σε green screen, και την εγγραφή φωνής. Αυτά τα δύο τώρα θα τα χρειαστούμε, θα τα ανοίξουμε με το Filmora. Το καλύτερο πρόγραμμα για να κάνετε video edit και μάλιστα σε green screen. Ωραία. New project. Εισαγωγή αρχείων και πάμε να πάρουμε τώρα το βίντεο που έκανα και την ηχογράφηση. Πάμε να τα παντρέψουμε. Θα κατεβάσουμε το βίντεο. Βλέπετε σε ανάλυση 4K 3840x2160. Ωραία, το δεχόμαστε. Δεν θα βάλουμε την μπάρα, το βίντεο στην μεσαία μπάρα εδώ. Θα το βάλουμε στην πάνω, αυτό που έχει να κάνει με green screen. Θα πάρουμε και την εγγραφή, θα τη βάλουμε στην μπάρα του ήχου και πάμε να δέσουμε τώρα τον ήχο του βίντεο με του μικροφόνου. Ωραία. Γεια σας φίλοι. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε τη δημιουργία βίντεο. Αυτός είναι ο ήχος από την κάμερα, έτσι, από το βίντεο που τράβηξα. Θα πάμε λίγο πιο μπροστά για να κόψω τον ήχο, γιατί έχει ξεκινήσει χωρίς να μιλάω. Ωραία, θα το κάνουμε ένα delete και το πάμε μπροστά αυτόματα. Για να δούμε τώρα. Γεια σας φίλοι, γεια σας φίλοι. Στο σημερινό βίντεο, βλέπετε, πώς να κάνετε δημιουργία βίντεο. Είναι πιο μπροστά ο ήχος του βίντεο και πιο πίσω του μικροφόνου. Άρα θα κάνουμε μια μεγέθυνση εδώ πέρα και θα πάμε πιο πίσω λίγο το βίντεο για να συγχρονίσουμε τον ήχο. Γεια σας φίλοι. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε δημιουργία. Το πέτυχα ακριβώς όπως βλέπετε. Άρα τι κάνουμε τώρα, πάμε πίσω στην αρχή. Είμαστε εδώ, επιλέγουμε και κόβουμε τη μουσική, κάνουμε ένα delete και πάμε στην αρχή. Πάμε να ακούσουμε τώρα και θα κατεβάσω τον ήχο της κάμερας να δείτε ότι τα έχω συγχρονίσει ακριβώς εγώ. Γεια σας φίλοι. Στο σημερινό βίντεο κατεβάζω τον ήχο της κάμερας τώρα. Βίντεο. Εντελώς. Video editing. Δεν μ' αρέσει να τα λέω στα ξένα. Βλέπετε τη διαφορά. Πολύ πιο επαγγελματικός ήχος του μικροφόνου. Και μάλιστα σε μορφή. Άρα είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα. Έχουμε αυτό το κομμάτι, το green screen θα το πούμε, το οποίο θα το κάψουμε, έτσι, σε 4K ανάλυση όπως βλέπετε, κατευθείαν, export. Θα το κάψει σχετικά γρήγορα, 4%, 5%, μην ξεχνάτε ότι είναι και 4K, έτσι, θέλει κάποιο χρόνο. 10%, μέχρι να κατέβει να πούμε μερικά πράγματα. Θα χρειαστούμε μια κάμερα 4K, έτσι, σαν αυτή που με τραβάει. Ένα πολύ καλό επαγγελματικό μικρόφωνο ήχου. Ήχου δεν τι θα είναι, μικρόφωνο. Μια οθόνη σε 4K, έτσι, για να βλέπουμε τη διαφορά. Επεξεργαστή κάρτα γραφικών και μνήμη στο full, πολύ καλές δηλαδή. Ένα πρόγραμμα για να κάνουμε το edit, το Filmora χρησιμοποιώ εγώ και τον Niro, και καταγραφή οθόνης, MP4 Screen Recorder λέγεται. Έχω δοκιμάσει και άλλα, έχω δοκιμάσει και το iScreen και τη Camtasia, αν και το Filmora έχει ενσωματωμένο στη σουίτα του μέσα δικό του Screen Recorder, το οποίο είναι άψογο, όπως το MP4 ίσως και καλύτερο, απλά το είχα κατεβάσει από πριν εγώ αυτό ξεχωριστά το πρόγραμμα και μετά κατέβασα το Filmora, το οποίο το περιείχε. Θα προσέξετε ό,τι προγράμματα έχετε να τα έχετε αγοράσει, παιδιά. Δεν θα δουλέψετε ποτέ βέτα δοκιμαστικά προγράμματα. Δεν θα γίνει ποτέ σωστή δουλειά έτσι. Θα βάλετε το χέρι λίγο βαθιά στην τσέπη και θα αγοράσετε όλα τα προγράμματά σας. Τα πάντα. Όπως κάνω και εγώ. Για να έχω και καλά αποτελέσματα στη δουλειά μου, έτσι.
Έχουμε φτάσει τώρα στο 70%. Τώρα και με δηλαδή το αρχικό βίντεο, στο οποίο όπως εδώ παράδειγμα μιλάω εγώ και από πίσω έχω την πράσινη οθόνη. Στο οποίο αυτό background, κράτησε παραπάνω το βίντεο γιατί ο ήχος ήταν μεγαλύτερος. Δεν πειράζει, ωραία, τελείωσε, open folder. Είμαστε εδώ πέρα, άρα θα το ονομάσω green, τέλος πάντων, στα screen, στα ελληνικά το έχω, green screen, ένα, ωραία. Θα το κάνουμε μια αποκοπούλα, θα κλείσουμε το Filmora και θα το κάνουμε μια επικόλυση στο φάκελο δημιουργία βίντεο. Ωραία. Επικόλυση. Άρα τώρα σβήνουμε αυτά, δεν μας χρειάζονται, και τον ήχο. Πάει και ο ήχος. Και έχουμε εδώ το βίντεο μας κρατημένο. Green screen νούμερο 1 το έχουμε γραμμένο. Πάμε τώρα ξανά στο Filmora, εφόσον έχουμε κατεβάσει και το βίντεο για background, εδώ αυτό εδώ, ωραία. Ανοίγουμε ξανά το Filmora. New project. Εισαγωγή αρχείων. Παίρνουμε το green screen 1, ωραία. Import media θα βάλουμε, θα πάμε στο Any να πάρουμε το βίντεο που κάναμε καταγραφή με τα τοπία, ωραία. Και έχουμε και τα δύο βίντεο πλέον μέσα, στην κονσόλα. Θα κατεβάσουμε το βίντεο με τα τοπία, το οποίο θα μπει background, στην κεντρική λωρίδα. Ωραία, θα επιλέξουμε 4K εννοείται. Και αυτό με το green screen που είμαι εγώ, θα το βάλουμε στην πάνω λωρίδα. Ας το βάλουμε να παίξει τώρα, έτσι. Γεια σας φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε δημιουργία βίντεο. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Θα πάμε εδώ στο βίντεο, το green screen, και θα κάνουμε δεξί κλικ. Ωραία. Θα πάμε Edit Properties. Properties. Και Chroma Key. Το πατάμε. Βλέπετε, έχει μπει ήδη το φόντο πίσω. Με αυτή την επιλογή εδώ, το πάμε τέρμα δεξιά, για να δώσει το 100% της εικόνας και της ποιότητας. Και από εδώ, από τη δεύτερη επιλογή, θα πειράξουμε εδώ, ούτως ώστε να καθαρίσει η δικιά μας, το δικό μας το βίντεο. Εδώ. Πάμε τώρα να πατήσουμε ένα OK και να το βάλουμε να παίξει. Γεια σας φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε δημιουργία βίντεο. Βλέπετε τι άψογο, επαγγελματικό. Τι προσέχετε εδώ πέρα όμως. Προσέχετε αυτό που είχα πει, ότι εδώ πάνω μας γράφει το λογότυπο. Και εδώ κάτω, εδώ μας γράφει μάλλον για το 4K, για ποιος το κατέβασε. Και εδώ κάτω δεξιά έχει το λογότυπό του. Το οποίο, από το οποίο μάλλον μπορούμε να φάμε copyright. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Κατεβάζουμε με ένα κλικ την οθόνη εδώ, το βίντεο μάλλον το δικό μας. Κάνουμε ένα κλικ στο background πίσω και το μεγενθύνουμε, το μεγαλώνουμε, το ώστε να χαθεί. Θα το κεντράρουμε τώρα, βλέπετε έχει φύγει και το πράσινο το τριφύλι κάτω και τα γράμματα πάνω. Λίγο ακόμα πάνω, εκεί. Όχι, ας το δώσουμε ακόμα λίγο, να είμαστε πιο σίγουροι, εκεί πιστεύω είμαστε καλά. Όχι αυτό, αυτό θέλουμε. Κρύβονται τα γράμματα πάνω, ωραία. Και από κάτω κρύβεται και το λογότυπό του, με το τριφυλάκι. Τώρα, θα επιλέξουμε το βίντεο το δικό μας, το μπροστά, και θα το επαναφέρουμε στην αρχική του θέση. Εδώ είμαστε. Βλέπετε ότι έχουν εξαφανιστεί τα λογότυπα, δεξιά και αριστερά πάνω κάτω. Πάμε να το δούμε από την αρχή τώρα. Γεια σας φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε δημιουργία βίντεο. Πανεύκολο! Και δεν άρεσε να τα λέω στα ξένα, στα αγγλικά, θα τα λέω στα ελληνικά. Να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα βίντεο και μάλιστα σε μορφή 4K. Υπάρχουν αρκετοί που αμφισβητούν την... Ωραία. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα εδώ. Θέλω να βάλουμε μια μουσικουλά.
θα επιλέξουμε μια μουσική. Έχω ένα αρχείο που έχω κατεβάσει τραγούδια τα οποία δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα. Ωραία. Επιφάνεια εργασίας, το κανάλι μου. Συγγνώμη να βάλω λίγο και τα γυαλιά μου. Γιατί άμα η οθόνη είναι 4K επειδή έχει ανάλυση, είναι πάρα πολύ ψηλά τα γράμματα και χωρίς γυαλιά δεν γίνεται. Μουσικά θέματα. Ωραία. Θα κάνουμε ένα κλικ δεξί να το ακούσουμε πρωτού το πάρουμε σαν επιλογή. Καλό ακούγεται. Αν βάλουμε αυτό. Κάνουμε άνοιγμα. Το κλείνουμε από εδώ. Ξανανοίγουμε το Filmora. Και κατεβάζουμε τον ήχο κάτω. Λογικά, όχι λογικά, σίγουρα θα είναι πολύ δυνατά ο ήχος. Άρα θα το κατεβάσουμε. Πάμε να το ακούσουμε όμως πρωτού κατεβάσουμε. Γεια σας φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε δημιουργία βίντεο. Είναι... Με μια απλή κίνηση το χεράκι εδώ κατεβάζουμε την ένταση του τραγουδιού. Ένα βίντεο και μάλιστα σε μορφή 4K. Ακόμα λίγο κάτω. Στο edit, στο edit. Εδώ. Εδώ πιστεύω είμαστε άψογα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και ένα εφέ. Να συμπληρώσουμε ενδιάμεσα ένα subscribe παράδειγμα. Έτσι. Μια εγγραφή. Θα φέρουμε με τον cursor εδώ το ψαλίδι, σε όποιο σημείο θέλουμε, εδώ παράδειγμα. Θα κάνουμε ένα κόψιμο, τα δύο βίντεο και τον ήχο. Έγινε το κόψιμο εδώ. Για να δω. Ένα κόψιμο και ένα κόψιμο τον ήχο. Τραβάμε στα δεξιά τα τρία τμήματα για να προσθέσουμε εφέ. Έχω κάνει ένα εφέ εγώ. Πάμε να δούμε τώρα ένα. Έχει πάρα πολλά εδώ. Transitions, elements, εφέ. Εδώ. Γι' αυτό πρέπει να το έχετε γνήσιο, παιδιά, για να τα κατεβάζετε όλα δωρεάν. Αλλιώς σας ζητάει χρήματα για να κατεβάσετε οποιοδήποτε εφέ από όλα αυτά. Το κατεβάζεις online αυτά, έτσι. Άμα έχεις κάνει κανονική εγγραφή και το έχεις πληρώσει το πρόγραμμα κανονικά, τα κατεβάζεις δωρεάν. Αλλιώς, άμα το έχεις βέτα, συζητάει χρήματα. Χάνεται δηλαδή αυτό το προνόμιο. Πάμε τώρα. Έχω ένα έτοιμο εφέγω. Να πάμε στο φάκελο εδώ. Ωραία. Προσέξτε τώρα. Έχω ένα βιντεάκι το οποίο το έχω κάνει κατευθείαν εγώ. Το πρώτο μας δείχνει αυτό εδώ. Όχι, τι άνοιξα, τον ήχο άνοιξα, συγγνώμη. Τι μου άνοιξε τώρα, παιδιά. Έλα, λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Βλέπετε, μας δείχνει ένα λογότυπο subscribe με το καμπανάκι σε ένα πράσινο φόντο. Ωραία, αυτό έχουμε. Θα το κάνω μια διαγραφή, δεν μας χρειάζεται. Και το άλλο που έχουμε είναι αυτό εδώ, η καρδούλα. Πάμε να δούμε λίγο και αυτό. Βλέπετε, αυτή η καρδούλα είχε τη διαφορά ότι... Πάμε να το δούμε ξανά λίγο. Το subscribe δεν υπήρχε εδώ. Υπήρχε μόνο το χεράκι που ανεβαίνει εδώ και μια καρδούλα κόκκινη. Το subscribe το βάλα εγώ. Από το προηγούμενο βιντεάκι που είδατε με το πράσινο που σας έδειξα, εκεί. Δεν θα σας το δείξω τώρα γιατί θα φάμε χρόνο. Θα μου πεις είναι σημαντικό αυτό να το κάνουμε το εφέ αυτό. Εκεί είναι όλη η μαγιά. Αλλά για να μην καθυστερήσουμε, ίσως το δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο. Πώς γίνεται. Και η κατάληξή του είναι αυτή εδώ πέρα. Δηλαδή να δείχνει το χεράκι, την καρδούλα και εγώ να προσθέτω μέσα το subscribe. Δεν είναι πολύ ωραίο και όμορφο? Πάμε να το δούμε λίγο ξανά. Βλέπετε και από κάτω έβαλα και το λογότυπο Johnny the Fox με τα μπλε γράμματα. Και αυτό ξέχασα να το πω. Τώρα το παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ στη μέση. Και στη συνέχεια θα φέρω στο ίδιο μήκος το πρώτο βίντεο, το δεύτερο βίντεο και τον ήχο. Θα τα κολλήσω εδώ. Όπα, δεν μας πέρασε, το ίδιο είναι.
το πήγε πιο κάτω, εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το βίντεο από την αρχή τώρα μέχρι και το σημείο του subscribe. Ωραία. Γεια σας φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε δημιουργία βίντεο. Βίντεο editing. Δεν μ' αρέσει να τα λέω στα ξένα, στα αγγλικά, θα τα λέω στα ελληνικά. Να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα βίντεο και μάλιστα σε μορφή 4K. Δεν είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, παιδιά. Είναι την ικανότητά μου στο editing, ειδικά οι πιτσιρικάτες, είναι άλλοι. Επειδή είχα ένα ακόμα κανάλι στο YouTube εδώ και χρόνια και είχα και πολύ πιο πριν άλλο κανάλι, πάντα μου άρεσε και πάντα είχα... Τώρα έρχεται το subscribe, κοιτάξτε το. Και έχω και την εμπειρία αυτή τη στιγμή να κάνω... Εδώ, επειδή είναι άλλο τμήμα, δεν κατέβασα τη φωνή. Καταλάβετε. Το κατεβάζω και το στο ίδιο σημείο περίπου επίπεδο με το προηγούμενο. Απλά δεν το έβαλα σε σωστό σημείο το subscribe, έτσι. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, γιατί κάνουμε τώρα το βίντεο. Tutorial κάνουμε. Ας το ξαναδούμε λίγο. Πάντα μου άρεσε και πάντα είχα τις γνώσεις και την εμπειρία αυτή τη στιγμή να κάνω... επαγγελματικά. Ωραία. Άρα βρίσκουμε το σωστό point, το σωστό σημείο που θα βάλουμε αυτό το εφέ και μπορούμε να προσθέσουμε και κάτι ακόμα για να μην είναι τόσο απότομο. Πάμε ξανά στα transitions, ωραία, και θα πάρουμε αυτό εδώ παράδειγμα. Ωραία. Βλέπετε, κατεβαίνει, το παίρνουμε και το βάζουμε εδώ ανάμεσα να πιάσει και τα δύο μαζί. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα μπει. Ας το μεγαλώσουμε και λίγο, έτσι να έχει περισσότερο έτσι, έμφαση. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα μπει πιο γλυκά το εφέ αυτό. Πιο πριν άλλο κανάλι, πάντα μου άρεσε και πάντα είχα τις γνώσεις και την εμπειρία αυτή τη στιγμή να κάνω... Βλέπετε, αν δεν σας αρέσει αυτό το εφέ, το διαγράφετε και βάζουμε κάποιο άλλο. Κάποιο δική σας επιλογής. Για να δούμε. Ας βάλουμε αυτό να δούμε. Try it. Αυτό θέλει λεφτά, αλλά σε μένα θα το δεχτεί. Όσοι το έχετε πέτα, αυτό θα σας ζητάει. Πάμε να το μεγαλώσουμε λίγο και να το δούμε. Άλλο εφέ αυτό τώρα. Και πάντα είχα τις γνώσεις και την εμπειρία αυτή τη στιγμή να κάνω... Βλέπετε. Ωραίο, έτσι. Ωραίο, μ' άρεσε πολύ αυτό το εφέ. Και συνεχίζει η ταινία. Και στην διάρκεια της ταινίας μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε άλλο εφέ. Δεν νομίζω να ήταν τόσο δύσκολο. Απλά θέλει χρόνο. Αυτό τώρα το βιντεάκι που κρατάει 2-3 λεπτά μπορεί να έχει και 4 GB χωρητικότητα. Προσέξτε. Άμα θα κάνετε εσείς βίντεο που κρατάει μια ώρα, μπορεί να έχει και 20 GB. Πρέπει να έχετε και τη σωστή ταχύτητα και τους σωστούς υπολογιστές. Για να το ανεβάσετε και στο YouTube, μην σας φάει 2 μέρες, έτσι, και ταχύτητα καλή. Τουλάχιστον 50, για να πεις ότι ένα βίντεο 16 GB θα το ανεβάσω σε 2 ωρίτσες. Αλλιώς θέλεις 2 μέρες, παιδιά. Μπορούμε να βάλουμε και διάφορους ήχους, διάφορες μουσικές. Μπορούμε να προσθέσουμε και ας πάμε λίγο και στο τέλος. Ας πούμε ότι εδώ τελειώνει το βίντεο. Το κόβουμε. Γιατί αυτά στο τέλος μας είναι άχρηστα κομμάτια, τα τμήματα αυτά. Μπορεί και πιο όχι, πιο εδώ θα το κόψω, πιο εδώ, να βγει και πιο μικρό. Ωραία, τα κόβουμε τα 3, τα κάνουμε ένα delete, μια διαγραφή. Και είμαστε εδώ πέρα. Τώρα μπορούμε να βάλουμε, να εισάγουμε και ένα thanks for watching, ωραία, το οποίο το έχω έτοιμο κι εγώ. Από το Filmora το έχω κάνει και αυτό. Και πάμε να δούμε λίγο το τέλος του. Πώς γίνεται το τέλος, παράδειγμα. Βλέπετε. Κλείνει με αυτό το βιντεάκι. Και με οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και έτσι έχετε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, στο οποίο μπορείτε να βάλετε και intro. Πιο μπροστά, τώρα πρέπει να το τραβήξω πίσω για να βάλω ένα intro μπροστά, δεν χρειάζεται. Απλά ας δούμε λίγο το αποτέλεσμα και τα σχόλια. Από κάτω
να δείτε ότι θα είναι θετικά και θα πιστέψετε ότι όντως έχω γνώσεις από υπολογιστές, ειδικά εσείς οι πιτσιρικάδες που το αμφισβητείτε. Πάμε να το δούμε λίγο. Γεια σας φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε δημιουργία βίντεο. Βίντεο editing. Δεν μ' αρέσει να τα λέω στα ξένα, στα αγγλικά, θα τα λέω στα ελληνικά. Να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα βίντεο και μάλιστα σε μορφή 4K. Υπάρχουν αρκετοί που αμφισβητούν την ικανότητά μου στο edit, ειδικά οι πιτσιρικάδες, οι νεαροί. Επειδή τυχαίνει να έχω ένα κανάλι στο YouTube εδώ και χρόνια και είχα και πολύ πιο πριν άλλο κανάλι, πάντα μου αρέσει. Το εφέ θέλω, να το. Έρχεται. Και έχω και την εμπειρία αυτή τη στιγμή να κάνω. Ξεκινάει με μαύρο φώτο και καταλήγει σε μαύρο φώτο. Και έδεσε πάρα πολύ ωραία. Έτσι δεν είναι? Επαγγελματικά edit βίντεο. Και. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Πιστεύω να σας βοήθησε. Δεν ήταν κάτι τόσο δύσκολο, αρκεί να έχετε τα κατάλληλα εργαλεία και όρεξη. Αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα. Φανταστείτε ότι άμα η ταινία σας κρατάει πάνω από μία ώρα, εκεί χρειάζεται περισσότερη δουλειά, περισσότερη φαντασία, περισσότερα εφέ. Έτσι, εγώ συμπλήρωσα 1-2 εφέ μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν είναι όμως μεγαλύτερο, θα χρειαστούν πολύ περισσότερα. Πολλές περισσότερες γνώσεις. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Πιστεύω να σας φάνηκε χρήσιμο. Να είστε καλά.